Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι μαζί από τη συχνότητα του Radio Web TV Αλφιός. Είναι η εκπομπή «Σπάμε τη Σιωπή», μια εκπομπή που δίνει λόγο και φωνή στους υποψήφιους βουλευτές του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και σε κάθε πολίτη που τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του στερούν το δικαίωμα στην αποκάλυψη της αλήθειας. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Νικολάου. Να πούμε ότι είναι υποψήφιος βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για τον Ομό Λευκάδας. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Αλιανού, και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε για άλλη μια φορά να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Είναι δική μας η τιμή, κύριε Νικολάου, να είστε μαζί μας. Κύριε Νικολάου, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα προϊόντα της, για προϊόντα της Μοσάντο. 12 προϊόντα είπαμε θα αναφέρουμε. Μπορείτε να κάνουμε μία εισαγωγή με δύο λόγια να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ποια είναι η Μοσάντο και να συνεχίσουμε το θέμα μας. Η Μοσάντο, κυρία Λιανού, είναι μία εταιρεία κολοσσός, η οποία παρεμπιπτόντως πρόσφατα έχει συνδεθεί, μάλλον καλύτερα έχει εξαγοραστεί από την εταιρεία Bayer, η οποία είναι μια γερμανική εταιρεία. Και αυτή η εταιρεία φτιάχνει μεταλλαγμένους σπόρους, υβρίδια, φυτοφάρμακα, αλλά και έχει και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι μια εταιρεία από αυτές οι οποίες χρηματοδοτούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον ΠΟΕ, και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι βασικοί χρηματοδότες, δεν ελέγχονται. Βέβαια, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις εναντίον των εταιριών για πράγματα τα οποία έχουν αποδειχθεί, και προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για να γνωρίζουμε οι άνθρωποι ότι αν δεν τολμήσουμε όλοι μαζί, τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά. Μάλιστα. Οδυνηρά για όλους τους ανθρώπους. Πάμε να συνεχίσουμε, κύριε Νικολάου. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή είχαμε αρχίσει να μιλάμε για τον αριθμό 8 από τα 12 προϊόντα που ήταν τα λιπάσματα με βάση το πετρέλαιο. Να. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να ακουστεί. Δεν ακούστηκε στην προηγούμενη εκπομπή. Να το ακούσουμε τώρα. Βεβαίως. Τα συγκεκριμένα λιπάσματα έχει αποδειχθεί ότι καταστρέφουν τους ευεργετικούς μικροοργανισμούς του εδάφους. Αυτή η καταστροφή αποστηρώνει το έδαφος και το κάνει πλήρως εξαρτώμενο από εξωτερικούς παράγοντες όπως τα λιπάσματα για να αναπτυχθεί. Δηλαδή, άπαξ και χρησιμοποίησες αυτά ή, όπως είπαμε, προϊόντα τα οποία τρόφιμα, τα οποία μεταλλαγμένα, τα οποία έχουν σαν βάση στο πετρέλαιο, αλλά και φάρμακα, έτσι, από τη στιγμή που θα καλλιεργηθούν αυτά τα εδάφη, αυτομάτως το περιβάλλον καταστρέφεται και μπορεί να δεχθεί προσωρινά για μερικές καλλιέργειες ακόμα μόνο μεταλλαγμένα και μόνο με αυτά τα φάρμακα. Και δυστυχώς χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, καθώς οι αγρότες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της ποιότητας, της ποσότητας που παράγουν. Εδώ πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, διότι λέγανε άλλα πράγματα στους αγρότες, αλλά ίσχυαν τελικά και το έχουμε ζήσει και με καλλιέργειες και εδώ στην πατρίδα μας. Μετά θα πάμε στο περίφημο Roundup. Το Roundup είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζυζανιοκτώνο σε όλο τον κόσμο. Να, το 1970 η Monsanto έφτιαξε το τμήμα γεωργικών χημικών με το Roundup να είναι βαραβευμένο σαν το νούμερο ένα ζυζανιοκτώνο της εταιρείας. Η εταιρεία Glyphosate, που περιέχει το ζυζανιοκτώνο, έχει συνδεθεί με τον καρκίνο σε αρκετές μελέτες. Οι έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να προκαλέσει χημική ενδοκρινική διαταραχή και να παρέμβει στο ορμονικό σύστημα των θηλαστικών. Προκαλεί διαταραχές της ανάπτυξης, γενικές ανομαλίες, γενετικές ανομαλίες και καρκινικούς όγκους.
Το Roundup έχει εγκριθεί και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως και σήμερα ως ζυζανιοκτόνο. Στο τέλος βέβαια, όταν θα περάσουμε, θα ολοκληρώσουμε και το 12, θα μιλήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει και με το Roundup και πώς η εταιρεία αυτή έχει τιμωρηθεί με αρκετά πρόστιμα, με τεράστια πρόστιμα μάλλον, από κάποιους οι οποίοι τόλμησαν να τα βάλουν με αυτή την εταιρεία. Άλλωστε δεν είχαν και τίποτα άλλο να χάσουν, αφού δημιουργήθηκαν καρκινογενέσεις και οι άνθρωποι, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους και άλλοι εγώ πεθαίνουν. Τα πρόστιμα είναι τεράστια και ήθελα εδώ να πληροφορήσω όσους παρακολουθούν την εκπομπή ότι 11.500 είναι οι αγωγές, οι μηνύσεις και αγωγές που έχουν γίνει από αγρότες αλλά και καταναλωτές εξαιτίας των προϊόντων που χρησιμοποίησαν Roundup σαν ζυζανιοκτόνα. Μετά πάμε στην ασπαρτάμη. Μιλήσαμε λιγάκι για την ασπαρτάμη, πώς απαγορεύτηκε και όταν άλλαξε χέρια, ναι, οι κύκλοι ναι. Αλλάξανε χέρια, έγινε μετά σωστή και μπορεί να κυκλοφορήσει. Όπως και η ζαχαρίνη, έτσι και η ασπαρτάμη είναι τεχνική γλυκαντική ουσία που χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της ζάχαρης σε τρόφιμα και ποτά. Η Monsanto απέκτησε το 1985 την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ασπαρτάμης. Πολλές έρευνες έχουν δείξει τις αρνητικές επιπτώσεις της ασπαρτάμης στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται ευρέως σε αναψυκτικά διέτης, γιαούρτια, τσίχλες, σάλτσες, δημητριακά και πολλά άλλα προϊόντα. Μετά πάμε στην αυξητική ορμόνη των βοηδών. Η RBGH αναπτύχθηκε από τη Monsanto και είναι μια γενετικά τροποποιημένη ορμόνη που χορηγείται με ένεση σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής για να παράγουν περισσότερο γάλα. Με την τεχνητή αύξηση της παραγωγής γάλακτος, η RBGH αυξάνει επίσης τα επίπεδα πίων, τα κατάλοιπα αντιβιωτικών και την ορμόνη IGF-1 που επιταχύνει τον καρκίνο όταν καταναλώνεται από τους ανθρώπους, συνεχίζει να ενεργεί ως επιταχυντής του καρκίνου και έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου σεντέρου και του προστάτη. Η RBGH χρησιμοποιείται ακόμα συνήθως με μία ένεση που γίνεται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής κάθε δεύτερη εβδομάδα. Οι οργανώσεις αυτές, οι φιλοζωικές, που ενδιαφέρονται για το σκυλάκι, για το κατάκι όταν το έχεις δεμένο με μία ενισίδα, ακούνε. Βεβαίως, απλά έχω χάσει τα λόγια μου με αυτά που ακούω, κύριε Θεοδόρου, κύριε Νικολάου, συγγνώμη, συνεχίστε. Ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Τα ακούνε αυτά. Όταν θα πάρουν τα προϊόντα άμεσα στο γάλα ή τα προϊόντα που παρασκευάζονται με βάση το γάλα, αυτά που θα υποστεί ο άνθρωπος, τα βλέπουνε. Θεωρώ δεν τα βλέπει κανένας. Κανένας δεν ακούει τίποτα. Μετά πάμε στο 12 και τελευταίο, που είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Δηλαδή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Monsanto ξεκίνησε την καμπάνια που προωθεί μέχρι και σήμερα και λέει ότι βοηθάει όλους τους ανθρώπους για να μην πεινάσουν, να εξαλειφθεί η πείνα από τον πλανήτη. Μεγαλύτερο ψέμα, μεγαλύτερη απάτη εις βάρος όλων των ανθρώπων δεν έχει υπάρξει. Γιατί κάποιος από αυτούς τους κυρίους οι οποίοι βγαίνουν και ακολουθώντας τα σχέδια μας προετοιμάζουν είχε πει, εάν θες να ελέγξεις τον άνθρωπο, να ελέγξεις τα κράτη, πρέπει να ελέγξεις την τροφή και το νερό. Το ακούσαμε από το στόμα του κυρίου Χένρι Κίσιγκερ. Κύριε Νικολάου,
κράτησα κάποιες σημειώσεις και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτά που αναφέρατε σήμερα τα προϊόντα. Στις παρενέργειες τα περισσότερα ακούσαμε για καρκίνο και για υπογεννητικότητα. Και φυσικά αφού αυτά τα λέτε έχουν βγει μέσα από έρευνες. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει, να τους ελέγξει. Μηχανισμός αυτή τη στιγμή για να ελέγξει αυτές τις εταιρείες δεν υπάρχει. Όλα έχουν γίνει και έχουν στηθεί με κάποιο στόχο και κάποιο σκοπό από ποιους, από αυτούς. Για να αλλάξει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι άνθρωποι. Το είπα και την προηγούμενη φορά, το λέω συνέχεια. Αν δεν καταλάβουμε σε τι κόσμο ζούμε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας δικούν και τι ζητάνε από μας, το θάνατό μας, αφού πρώτα μας απομυζήσουν κυριολεκτικά, μας πάρουν όλες μας τις δυνάμεις, όταν μας πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας ρουφήξουν το μεδούλιο, όπως συνηθίζεται να λέει ο κόσμος, και μετά να μας πετάξουν κάπου να αργοπεθαίνουμε, εάν δεν το καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο σκοπός τους, δεν πρόκειται να αντιδράσουμε. Και να αντιδράσουν οι άνθρωποι πώς? Όχι με ακραία φαινόμενα, όπως συνηθίζανε και βγάζανε κάποιους πληρωμένους πάλι οι ίδιοι για να κάνουν κάποιες δράσεις, για να φέρουν μεγαλύτερη αντίδραση από το καθεστώς και παράλληλα να λένε «Να, τους βλέπετε, είναι κακοί αυτοί, εμείς είμαστε καλοί». Να. Εγώ αυτές τις δράσεις τις ονομάζω βαλβίδες εκτόνωσης. Ακριβώς. Βαλβίδες εκτόνωσης. Βαλβίδες εκτόνωσης. Όπως και οι πορείες αυτές και το Σύνταγμα και και κάποιος δημοσιογράφος που πάντα είναι αντίθετος στους κυβερνώντες. Οπότε και εγώ εφησυχάζομαι ότι κάποιος φωνάζει, κάποιος κατεβαίνει στους δρόμους, άρα εντάξει, κάτι γίνεται. Ας μην αντιδράσω εγώ. Και οι ίδιοι κατεβαίνουν κάτω σε αυτές τις πορείες, σε αυτές τις συγκεντρώσεις, βγαίνουν, λένε διάφορα, βγαίνουν να φωνάζουν και μετά λένε εμείς το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, τώρα από εκεί και πέρα δεν γίνεται τίποτα. Λάθος. Τεράστιο λάθος. Γίνεται. Αλλά πώς, έτσι. Είχαμε δει, κύριε Νικολάου, και το κορυφαίο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησης. Το θυμάστε αυτό? Βεβαίως. Οι ίδιοι. Πάντα οι ίδιοι. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Ακριβώς. Όταν βγήκανε βέβαια κάποιοι από την πλευρά των ανθρώπων και βγήκανε να μιλήσουν τότε που ήταν για το θέμα το μακεδονικό, της Μακεδονίας που τόσο μας φωνάει, δεν τους αφήθανε να μιλήσουν. Γιατί ήταν με το μέρος των ανθρώπων. Ήταν με το μέρος των Ελλήνων. Και δεν τους αφήθανε να μιλήσουν. Υπάρχουν τα ηχητικά, υπάρχουν τα βίντεο, για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί διαδικτυακά να τα δει. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς προκαλεί αυτή η εταιρεία η Monsanto και πώς την αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια σε Γαλλία και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντικό. Πρόστιμο, ακούστε το νούμερο, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, 290 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις καλείται να πληρώσετε η πρόσφατα εξαγοραστήρια από την Bayer εταιρεία Monsanto. Επειδή δεν ενημέρωσε για την επικινδυνότητα του ζυζανιοκτώνου της Roundup μετά από μήνυση ενός Αμερικανού κυπουρού που ασθένησε από καρκίνο. Οι ένορκοι του δικαστηρίου του Σαν Φραντζίσκο αποφάθηκαν στις 10 Αυγούστου μετά από ένα μήνα από την έναρξη της δίκης πως η Monsanto ενήργησε κακοβούλος και πως το ζυζανιοκτώνο Ράουντα που παράγει, καθώς και η επαγγελματική εκδοχή του, το Ranger Pro, γιατί είχαμε πει ότι αλλάζουν και τα ονόματα, ναι, αλλάζουν και τα συστατικά, αυτά προκειμένου να κοροϊδέψουν τους πολίτες, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν και ψάχνουν να βρουν
μέσα στα συστατικά τι ακριβώς υπάρχει και στα ονόματα αλλάζουν αυτοί οι κύριοι. Είναι οι μοναδικοί που μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς να έχουν προβλήματα με τον νόμο. Συνέβαλαν σημαντικά στην ασθένεια του μηνυτή Dwayne Johnson, ο οποίος ζητούσε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια. Και το έκανε αυτό γιατί κάποιος άλλος πολίτης από τη Γαλλία, αυτοί είναι πράγματι πολίτες, είναι όντως πολίτες αυτοί, από τη Γαλλία, ο οποίος ήταν και αυτός παραγωγός μεγάλων εκτάσεων γης και χρησιμοποιούσε το Roundup, αποζημιώθηκε με 480 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, δολάρια. Οπότε, κύριε Κικο... Ναι. Συνεχίστε. 80 εκατομμύρια δολάρια. Υπήρξαν δικαστήρια λοιπόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία, οι οποίες αποζημίωσαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στο βίο του, που είναι η υγεία του. Και να επανέλθω στο ίδιο ερώτημα. Από τη στιγμή που έχει αποδειχθεί βάσει μελετών, βάσει ερευνών, όλες αυτές οι επικίνδυνες παρενέργειες που έχουν τα προϊόντα της, έχουν γίνει δικαστήρια όπως μας λέτε, έχουν αποζημιωθεί κάποιοι άνθρωποι γιατί έχασαν την υγεία τους, έχασαν τη ζωή τους. Γιατί μια τέτοια εταιρεία συνεχίζει να παράγει προϊόντα τα οποία βρίσκονται και στο εμπόριο? Και εγώ, κύριε Νικολάου, σαν καταναλωτής, δεν μπορώ να έχω μία λίστα με τις παρενέργειες κάθε ουσίας και να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζω. Υποτίθεται ότι αυτό που είναι στο ράφι έχει ελεγχθεί και μπορώ άφοβα να το καταναλώσω χωρίς να επηρεάσει την υγεία μου και τη ζωή μου. Κύριε Λενού, και εσείς όλοι οι οποίοι παρακολουθείτε την εκπομπή, εδώ θα φανώ πολύ δυσάρεστος. Αυτή τη στιγμή, τίποτα από ό,τι καταναλώνουμε, επαναλαμβάνω, τίποτα από ό,τι καταναλώνουμε, δεν είναι συμβατό με την ανθρώπινη φυσιολογία μας. Τίποτα. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Να βρούμε κάποια συμπληρώματα διατροφών, να παίρνουμε κάποιες βιταμίνες και κυρίως να παίρνουμε βιταμίνη D, η οποία βγαίνει και από τον ήλιο, για όσους μπορούν να καθίσουν στον ήλιο άφοβα, και βιταμίνη C. Για όλα αυτά υπάρχουν συμπληρώματα διατροφικά, για όσους δεν μπορούν να καθίσουν στον ήλιο για τον ΑΒ λόγο. Με λογισμένη χρήση θα μπορούμε σε πρώτη φάση τουλάχιστον να αντέξουμε λίγο παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν από χρόνια. Να. Δεν μιλάει κανείς, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τους χρηματοδοτούν αυτές οι εταιρείες. Δεν μπορούν αυτές οι εταιρείες που είπαμε, οι πολυεθνικές, η Μοσάντο, η Μπάγερ, η Ντιπών, η Αστραζένεκα, η οποία δραστηριοποιείται και στα μεταλλαγμένα, δεν είναι μονάχα δηλαδή στον τομέα φάρμακα, εμβόλια κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες, 10 συγκεκριμένα ή 12 εταιρείες είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτό που είχε πει ο κ. Κίσιγκερ από τη δεκαετία του 70, κατάφεραν και το έκαναν πραγματικότητα. Ελέγχουν αυτή τη στιγμή τον πληθυσμό. Μέσα από αυτές τις εκπομπές, εμείς καλούμε τους ανθρώπους, αφού πρώτα τους πούμε ότι όλοι όσοι είναι υποψήφοι, υποψήφοι βουλευτές με την Ελλήνων Συνέλευση, είμαστε άνθρωποι καθημερινοί, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί,
με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει να λέμε και να τους βλέπουμε να μας εξαπατούν ο ένας μετά τον άλλον. Είμαστε τα αδέρφια σας, είμαστε οι φίλοι σας, είμαστε οι συγγενείς σας, είμαστε η διπλανή πόρτα, οι γείτονές σας, οι οποίοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσατε και εσείς. Βγαίνουμε για να σας ενημερώσουμε, να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να πω ότι και οι υποψήφοι, όλοι οι υποψήφοι με την Ελλήνων Συνέλευση βουλευτές, αλλά και όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης και στα γραφεία και τα απλά μέλη, έχουμε δώσει τον όρκο υγείας. Θα μας Καλό, εξηγήσετε, κύριε Νικολάου, τι είναι αυτός ο όρκος? Είναι ένας όρκος που δίνουμε όλοι οι άνθρωποι ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον που είναι το σπίτι μας. Ο πλανήτης είναι το σπίτι μας. Και το σπίτι μας πρέπει να το προστατεύσουμε ακόμα και με τη ζωή μας. Αυτό λέει ο όρκος ότι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εάν είναι υγιές το περιβάλλον το οποίο δηλητηριάσανε αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία νόηση, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, εάν έχουν καν μυαλό, αν έχουν μια νόηση, ή αν κάποιος κεντρικός νους τους είπε θα κάνετε αυτό και χωρίς να ελέγξουν τι είναι αυτό που τους διατάξανε να κάνουν, το κάνουν και έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να φέρουν τον πλανήτη τέτοιο, σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι ακατοίκητος για τους ανθρώπους. Εμείς με τον όρκο υγείας προστατεύουμε το έδαφος, τα νερά, το υπέδαφος, τον αέρα, τα τρόφιμα, για να είμαστε υγιείς. Να είναι υγιής ο πλανήτης για τους ανθρώπους και για όλα τα δημιουργήματα που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη. Άρα λοιπόν, καλό είναι να ακούσουμε και κάποιοι οι οποίοι ανήκουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε φιλοζωικές οργανώσεις και να ξέρουν ότι μπορεί να μην είμαστε μεμονωμένα μόνο με αυτούς, αλλά είμαστε και με αυτούς. Και με αυτούς. Ο αγώνας που δίνουμε, ο πόλεμος που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή με το καθεστώς, με την παγκόσμια εξουσία, είναι πόλεμος για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Γιατί είμαστε άνθρωποι, ακόμα έχουμε νόηση, ακόμα μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και όσο βρισκόμαστε όρθιοι θα πολεμάμε. Όσο βρισκόμαστε όρθιοι θα πολεμάμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μας έχουν κολλήσει με την πλάτη στον τοίχο. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Μας κολλήσανε. Τώρα το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε μπροστά. Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε όλους να εμφανιστείτε σε ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης, να πάρετε τις πληροφορίες, να δείτε ποιοι είμαστε, να δείτε τι κάνουμε, γιατί είμαστε εδώ, τι είδαμε. Τι είδαμε και είναι αυτό που μας έκανε να αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής. Είμαι σίγουρος ότι εκεί απ' έξω πάρα πολλοί βλέπανε πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν περίεργα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και αυτοί, όπως και εγώ, δεν ξέραμε με ποιο τρόπο να αντιδράσουμε. Δεν ξέραμε. Δεν υπήρχε κάτι. Δεν υπήρχε ένα εναλλακτικό, ένα σχέδιο, κάτι. Τώρα όμως υπάρχει. Και γι' αυτό όλα αυτά τα παλιόπαιδα, γιατί δεν είναι παιδιά, είναι παλιόπαιδα του καθεστώτος, για λίγα χρήματα, για μία ψεύτικη ζωή, για μία ψεύτικη ζωή, δεν αφήνουν τους ανθρώπους να κάνουν το επόμενο βήμα και να πάνε στην απελευθέρωσή τους.
Μας κρατάνε λοιπόν δεμένους νοητικά για να μπορούν τα αφεντικά τους να μας εξουσιάζουν, να μας φέρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και τις περιουσίες μας και την υγεία μας και τα πάντα και να μας σκοτώνουν, να μας γενοκτονούν. Αυτό συμβαίνει παντού. Απλώς, η διαφορά μας εδώ, συνέλληνές μου, αλλά και φιλέλληνες, είναι ο εξής. Ότι ο Έλλην είναι ο μοναδικός επάνω στον πλανήτη ο οποίος μπορεί να τους αντισταθεί. Να τους αντισταθεί, το έχει κάνει στο παρελθόν και θα το κάνει και τώρα. Και θα το κάνει και τώρα. Με κάθε κόστος για τους ανθρώπους. Αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον πόλεμο. Το γνωρίζουμε. Δεν ήρθε κάποιος να μας παρασύρει, να μας κοροϊδέψει. Το γνωρίζουμε και προχωράμε ενωμένοι μπροστά στο στόχο και το σκοπό. Ποιος είναι? Η απελευθέρωση του ανθρώπου. Είμαστε άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβουν. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι κακόβουλοι, δεν έχουν καμία θέση, καμία δουλειά στην πατρίδα μας και καλούνται να την εγκαταλείψουν. Καλούνται να την εγκαταλείψουν την πατρίδα μας, να αφήσουν τους ανθρώπους. Κύριε Νικολάου, για άλλη μια φορά ήσασταν καταιγιστικός και πολύ όμορφα αυτά που ακούσαμε, πολύ όμορφα αυτά που περιμένουμε να έρθουν για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Θέλω να πιστεύω ότι σε μια επόμενη εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ, κύριε Λιανού. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας και πάντα στη διάθεση των συνελλήνων μας για να πάρουν την πληροφορία, να πάρουν τις γνώσεις, γιατί, όπως είπαμε, και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, για να αντιδράσουν πρέπει πρώτα να μάθουν τι ζουν, πού ζουν, αλλά και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ανατρέψουμε. Γιατί σχέδιο υπάρχει. Κύριε Νικολάου, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.